ξεκινάει δηλαδή από τη γενεά του Άβελ, του Σιθ, και φτάνει μέχρι τον Νόε που είναι τώρα οι ευλογημένοι άνθρωποι, οι ευλαβείς, ναι, που είναι κοντά στο Θεό. Ναι. Και είναι από το κεφάλαιο της γενέσεως το πέμπτο, προς ιδίου στίχο πάμε κατευθείαν, ευηρέστησε δε Ενόχ, αυτός είναι ο καλός Ενόχ τώρα, από τους γιους, γιατί προηγείται μια ολόκληρη γενολογία πάντου, την οποία την παρέθεσα. Ευηρέστησε δε Ενόχ το Θεό μετά το γεννήσε αυτό το Ματουσάλα 200 έτη και γέννησε Ιούς και την κατέρα. Απόδοση. Μετά τη γέννηση του Ματουσάλα έζησε ζωή ευάρεστο στο Θεό επί 200 έτη, κατά τα οποία απέκτησε Ιούς και θυγατέρα. Και έγινε το πάσα ημέρα Ενόχ 5 και 60 και 300 έτη. Απόδοση. Όλα δε τα έτη τα οποία έζησε ο Ενόχ ανήλθαν εις 365. Και ευηρέστησε Ενόχ το Θεό και ούχε βρίσκεται ότι μετέθηκεν αυτόν ο Θεός. Απόδοση. Ο Ενόχ δια την ευσέβεια και την αρετή του έγινε αγαπητός και αρεστός στο Θεό, δι' αυτό και εξυφανίστη, μετέστη από τη γη, διότι ο Θεός τον μετέθεσε ζώντα στους ουρανούς. Είναι ο Ενόχ που θα εμφανιστεί επί Αντιχρίστου μαζί με τον προφήτη Ηλία, που και ο προφήτης Ηλίας μετέστη και αυτός δεν εγνώρισε θάνατο, γι' αυτό δεν κάνουμε κόσμο ποτέ την ημέρα του προφήτη Ηλία, το τιμητικό κόλυβο το λεγόμενο. Γιατί ο προφήτης Ηλίας δεν έχει αφήσει σκήνομα για να το κάνουμε κόλυβο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει μετατεθεί και αυτοί οι δύο θα εμφανιστούν επί Αντιχρίστου για να καταδείξουν τον Αντίχριστο. Να πούνε στην ανθρωπότητα ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος και δεν είναι ο Μεσσίας, που θα τους φωνέψει και θα τους έχει στην πλατεία Ιερουσαλήμ και θα χαίρονται όλοι. Λοιπόν, ο Ενόχ, δια την ευσέβεια και την αρετή αυτού, έγινε αγαπητός και αρεστός στον Θεό, δι' αυτό και εξεφανίστηκε από την γη, διότι ο Θεός το μετέθεσε ζώντας του ουρανού. Και έζησε Ματουσάλα 7 έτη και 60 και 100 και γέννησε το Λαμ. Ο Ματουσάλα, όταν έφτασε στην ηλικία των 167 ετών, γέννησε το Λαμ. Και έζησε Ματουσάλα μετά το γεννήσει αυτό το Λαμ 2 και 800 έτη και γέννησε Ιούς και τη γατέρα. Απόδοση. Μετά δε τη γέννηση του Λάμεχ, έζησε ακόμα 702 έτη και απέκτησε Ιούς και τη γατέρα. Και γίνεται το πάση μέρα Ματουσάλα, ας έζησε 9 και 60 και 900 έτη και απέθανε. Απόδοση. Όλα δε τα έτη της ζωής του Ματουσάλα ανήλθαν εις 969. Μετά τα οποία και απέθανε. Και έζησε Λάμεχ 8 και 80 και 100 έτη και γέννησε Ιών. Απόδοση. Ο Λάμερ, εις ηλικία 188 ετών, απέκτησε ιό και υπονόμεσε το όνομα αυτού Νοε λέγον, ούτως για να πάψει ημάς από τον έργο ημών και από τον λοιπόν των χειρών ημών και από της γης εις κατηράσατο Κύριος ο Θεός. Απόδοση. Ονόμασα δε αυτόν Νοε λέγον, ότι ούτως θα μας αναπαύσει από τα κοπιώδη. Έχουμε μια προφητεία εδώ δηλαδή τώρα. Και κακά ημών έργα από τα σκλήψεις των έργων των χειρών μας και από τους κόπους της αγώνου γης την οποία έχει καταραστεί ο Θεός. Αυτή η κατάρα είναι η κατάρα του Αδάμ, που του λέει γιατί κατάρα της εκεί τα έργα σου. Με κόπους θα βγάλεις το ψωμί σου. Λοιπόν, και έζησε Λάμεχ μετά το γεννήσε αυτό το Νόε 565 έτη και γέννησε Ιούς και την κατέρα. Απόδοση. Έζησε ο Λάμεχ μετά τη γέννηση του Νόε 565 έτη και απέκτησε Ιούς και την κατέρα. Και απέκτησε Ιούς και την κατέρα. Και έγινε το πάση ημέρη Λάμεχ 753 έτη και απέθανε. Απόδοση. Όλα τα έτη της ζωής του Λάμεχ έφτασαν τα 753 μετά τα οποία απέθανε. Και είναι Νόε ετών 500, όταν ήταν ο Νόε 500, εγέννησε τρεις Ιούς. Εδώ στεκόμαστε λίγο. Τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφετ. Απόδοση. Ο δε Νόε ήταν 500 ετών όταν απέκτησε τους τρεις Ιούς του, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφετ. Γιατί διάβασα όλη τη γενεολογία? Γιατί βλέπουμε ότι έχει κάποιες λεπτομέρειες η Παλαιά Διαθήκη, οι
οποίες ενώ φαινομενικά είναι ασήμαντες, αλλά επειδή είναι δίπλος βιβλίου του Θεού, δεν είναι τίποτα ασήμαντο. Γιατί ανοιχνεύοντας όλα αυτά τα ονόματα προς τα πίσω με αυτές τις γενεολογίες, θα φτάσουμε τώρα στους Έλληνες. Μάλιστα. Θα φτάσουμε σε απογόνους του Ιάφε που κατοίκησαν στα νησιά. Ρόδι, Κίτη, Κρήτες, και ο ένας από αυτούς λεγόταν Ελισά, που οφείλεται και το όνομα των Ελλήνων με αποδείξεις μέσα από την Αγία Γραφή ότι οι Έλληνες κατοικούν εδώ που κατοικούν από τα χρόνια του Νόε. Που τα χρόνια του Νόε, περίπου όπως τα έχω υπολογίσει στο μυαλό μου βάσει και Αγίας Γραφής και αρχαιοελληνικών κειμένων, είναι τα ορφικά χρόνια. Όταν ζούσαν οι ορφικοί, οι αρχαίοι, οι αρχαίοι, οι αρχαίοι, οι πρώτοι, 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 πρώτοι. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Είναι μια πάρα πολύ καλή απάντηση και απόδειξη αυτό σε πάρα πολλούς που λένε διάφορα για την Ελλάδα, κάτι έθνη γύρω μας, τα οποία τα εγκατέστησαν σε διάφορες χρονολογίες, διάφορες δυνάμεις και οικειοποιούνται τώρα την ιστορία μας και την πίστη μας και τα πάντα μας και το χώρο μας. Λοιπόν, και περνάμε τώρα στα κεφάλαια του κατακλυσμού. Η γέννηση έχει έκτο κεφάλαιο, ο πρώτος στίχος. Και γένετο, η Νίκα ήψα το οι άνθρωποι πολλοί γίνεστε επιθυκείς και θυγατέρες εγεννήθησαν αυτοί. Απόδοση. Όταν ήρθησαν να πληθύνονται οι άνθρωποι επιθυκείς, επληθύνονται ο αναλόγος και οι γυναίκες των αμαρτωλών ανθρώπων, των απογόνων του Κάιν. Έχουμε αυτά τα δύο φύλλα, αυτές τις δύο οικογένειες, του Σιθ και του Κάιν, να αναπτύσσονται παράλληλα. Του Κάιν η γενναία ήταν η γενναία η αμαρτωλή και η γενναία του Σιθ ήταν η ευλαβής. Και αρχίζουν τώρα να πληθαίνουν. Και όπως όλοι οι καλοί γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να είναι ασφαλή και μακριά από την αμαρτία κτλ. Φαντάζομαι, θα είχαν πει κάτι αγραφή νόμοι που θα λένε ότι ξέρετε κάτι. Εσείς που αυτοί οι νόμοι έχουν μπει πολλές φορές κατά καιρούς μέσα στην Αγία Γραφή στους Ισραηλίτες, μην ανακατεύεστε με τους αμαρτωλούς, γιατί πολύ απλά αυτοί δεν πρόκειται να, να μετανοήσουν και εσείς θα διαστραφείτε. Που αυτό συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Περισσότερες πιθανότητες έχει να διαστραφεί κάποιος Ισλαμής παρά να αλλάξει τον άλλο, ναι, μέσα στην αμαρτία. Γιατί είναι πιο εύκολη πτώση, τέλος πάντων, από την ανόρθωση, λόγω των δαιμονικών δυνάμεων. Ήρθαίνουν λοιπόν τα δύο φύλλα, οι δότες δε λύ του Θεού τα στιγατέρα των ανθρώπων, ότι καλέ εσύ, έλαβον εαυτής γυναίκας από παστών ον εξελέξατε. Απόδοση. Οι άνθρωποι του Θεού, οι δότες, ότι οι γυναίκες του διαφθαρμένου κόσμου ήσαν ωραίε, κατά τρόπον δε σαρκικών σκεπτόμενοι και από την εξωτερική ωραιότητα ελκυόμενοι, εξέλεξαν και έλαβαν συζύγους από τις θυγατέρες των διεφθαρμένων ανθρώπων. Ξαναπάω στο προηγούμενο, γιατί εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση, την οποία θα τη λύσουμε τώρα. Οι δότες δε, οι ή του Θεού, οι ή του Θεού είναι βάση της ορολογίας της Αγίας Γραφής, γιατί η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη και η Νέα Διαθήκη και η Αποκάλυψη έχουν δική της ορολογία. Δεν είναι ελληνικά. Είναι μεταφρασμένα εβραϊκά στα ελληνικά. Και έχουν δική της ορολογία. Και η δική της ορολογία βασίζεται εκτός από τα ελληνικά βιβλία, που είναι η Αποκάλυψη και η Μακαβαίη στο τέλος. Λοιπόν, το ορολογία της Αγίας Γραφής βασίζεται σε εβραϊσμούς, σε εβραϊκούς ιδιωματισμούς που δεν έχουν σχέση με τα ελληνικά. Γι' αυτό πολλές φορές δεν βγάζουμε άκρη σε αυτά που διαβάζουμε. Και λέει τώρα εδώ, οι δότες δε οι ή του Θεού, οι ή του Θεού στην προκειμένη περίπτωση είναι οι ευλαβείς άνθρωποι και θα είναι από εδώ και στο εξής ο Υιός του Θεού, οι ή του Θεού κτλ. Οι ευλαβείς άνθρωποι, αυτοί που πιστεύουν στο Θεό, δεν είναι ειδωλολάτρες και ευλαβούνται το Θεό.
Ιδότε λέει οι ιοί του Θεού, τα θυγατέρα των ανθρώπων, οι κόρεστα των ανθρώπων είναι οι σαρκικοί άνθρωποι. Οι κόρες των ανθρώπων είναι σαρκικά σκεπτόμενες γυναίκες, οι κόρες των ανθρώπων. Ό,τι καλέ η σύν. Είναι από την άλλη πλευρά, από το άλλο φίλο. Έλαβον εαυτής γυναίκας από παστόλων εξελέξατε. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί από αυτό το χωρίο έχω εκπαιδεύσει διάφορες ούτε καν αιρετικά δεν τα έλεγα. Τα έλεγα μάλλον ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Ότι κάπου εδώ οι ιοί του Θεού ήταν πνεύματα και αναμίχθηκαν με τις θυγατέρες των ανθρώπων που ήταν οι άνθρωποι και βγήκαν οι ερπετοειδείς. Και κάτι Νεφταλήμ και κάτι Ανουνάκι και κάτι τέτοια. Σε αυτό το χωρίο βασίζεται που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουν τα βιβλία που έχουν γραφτεί πάνω σε αυτό το χωρίο του 6,2. Εδώ έχουμε ότι οι ευλαβείς άνθρωποι πέσανε με σαρκικές γυναίκες. Μάλιστα. Και είπε Κύριος ο Θεός, εδώ ερχόμαστε στον πυρήνα του κατακλυσμού. Και είπε Κύριος ο Θεός, που μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, δια το είναι αυτού σάρκα. Έσονται δε η μέρα αυτών 120 έτη. Εδώ τους κόβει τα 800, τα 300, τα 400 που διαβάζαμε πριν και τα πηγαίνει 120 μέχρι τη σήμερα ημέρα. Μέχρι τώρα, εδώ οφείλεται το ότι ζούμε 120 χρόνια τη σήμερα ημέρα και ότι δεν είμαστε άνθρωποι, οφείλεται το ότι τότε πέσαμε σαν ανθρωπότητα σε σαρκικά αμαρτήματα. Σαρκικά αμαρτήματα, σαν τα ζώα. Και είπε, απόδοση, είδε ο Θεός τη σαρκικότητα αυτή των ανθρώπων και είπε, δεν θα παραμείνει πλέον το πνεύμα μου. Πάει ο Παράκλητος, έφυγε από τη γη το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους τούτους. Διότι κυριαρχούνται εξ ολοκλήρου από σαρκικά φρονήματα. Πού να σταθεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στα σαρκικά? Όταν λοιπόν το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να σταθεί μέσα στα σαρκικά και εμείς έχουμε σαρκικά, το πρώτο αποτέλεσμα είναι να τρελαίνεται ο εγκέφαλός μας. Όσοι έξω στον κόσμο έχουν εμπλέξει με σαρκικά αμαρτήματα, ο εγκέφαλός τους είναι τρελαμένος. Και πάνε σε ψυχολόγους και τους λένε για διπολισμούς και τους λένε για ψυχολογικά προβλήματα και τους λένε και τους λένε και τους λένε και ποτέ δεν βγάζουν άκρη και τους δίνουν ψυχοφάρμακα και τους κάνουν ζόμπι και πετάνε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Το πρόβλημα είναι αυτό. Άγιο Πνεύμα. Έφυγε το Άγιο Πνεύμα. Ανέλαβε ο διάβολος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και η λύση είναι πανεύκολη. Πας, εξομολογείσαι και αγωνίζεσαι να μην ξαναπέσει. Και γίνεσαι καλά. Παραδείγματα άπειρα. Μάλιστα. Είδε ο Θεός λέει τη σαρκικότητα αυτή των ανθρώπων και είπε, δεν θα παραμείνει πλέον το πνεύμα μου στους ανθρώπους τούτους, διότι κυριαρχούνται εξ ολοκλήρου από σαρκικά φρονήματα. Όλε δε οι υπολοιπόμενοι μέρες της ζωής αυτών θα περιοριστούν μόνο στα 120 έτη. Έτσι, γιατί να σας έχω 800 έτη για να πορνεύετε? Αυτό τους είπε. Από αυτή την υπερμηξία τώρα, τη σαρκικότητα κτλ., γεννήθηκαν οι γίγαντες, οι λεγόμενοι, που έχουν βρει σε διάφορα σημεία. Οι δε γίγαντες ήσαν επί της γης εν τες ημέρες εκείνες και μετεκείνο ως αν είσαι πορεύονται οι ιοί του Θεού προς τις θυγατέρες των ανθρώπων και εγενώσταν εαυτής, εκείνοι ήσαν οι γίγαντες, οι απεώνος, οι άνθρωποι, οι ονομαστοί. Και ακόμα υπάρχουν οι γίγαντες. Ο γιγαντισμός οφείλεται σε μια διαταραχή μιας ορμόνης η οποία είναι η αντίθετη του ναν. Υπάρχουν κάποιοι που βγαίνουν τεράστιοι. Ναι. Όλοι αυτοί που παίζουν στα μπάσκετ και τα λοιπά και όλα αυτά που είναι 150-200 κιλά και είναι 2 μέτρα και 2 αυτό, προέρχονται από αυτό το γονίδι. Λοιπόν, απόδοση. Την εποχή εκείνη υπήρχαν οι γίγαντες επί του γην, αλλά και κατόπιν όταν οι άνθρωποι του Θεού ελάβαναν ως συζύγου γυναίκα του το μαρτωλού κόσμου, εγεννούσαν γίγαντες. Οι δε γίγαντες εκείνοι και διαβόητοι άνθρωποι επί της γης. Τι κάνει ένας γίγαντας? Σαν στρατιώτης είναι καταπληκτικός. Τρώει τα τερά του σαν άνθρωπος και είναι το αντίθετο του πνευματικού ανθρώπου. Δηλαδή η χρήση του γίγαντα, δεν λέω τώρα για την εποχή μας, έτσι, λέω για τότε, για τα αρχαία χρόνια. Η χρήση του γίγαντα είναι καθαρά σαρκική, σαρκικού περιεχομένου.
να χτίζει τεράστιες πέτρες που έχουν βρει από εδώ και από εκεί, στο τέτοιο, να είναι φοβερός και τρομερός στη μάχη σαν τον Νέαντα, να τρώει μισό κατσίκι στην κατσιά του, όλα αυτά δεν συμβαδίζουν με τον πνευματικό άνθρωπο. Καταλάβατε. Μάλιστα. Ειδών δε ο Κύριος, ο Θεός, ότι πληθύθησαν εκακοί των ανθρώπων επί της γης και πάστης διανοείται την καρδία αυτού του μελός επί τα πονηρά πάσα στα σημέρα. Απόδοση. Ο Θεός ειδών ότι πληθύθησαν και επληθύνοντο συνεχώς οι αμαρτίες των ανθρώπων επί της γης και ότι η καρδία παντός ανθρώπου ήτο δοσμένη στην αμαρτία. Εδώ έχουμε αμαρτία στην καρδιά, ειδωλολατρία. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν αναπαυόμαστε, δεν ευχαριστιόμαστε, δεν γεμίζει η ψυχή μας με Θεό, γεμίζει με αμαρτία. Λες και περιγράφετε, λες και περιγράφετε το, ναι, λες και περιγράφετε το σήμερα είναι. Μα τι είναι. Η αμαρτία προκαλεί ειδονή, που είναι που είναι η ειδονή στην αμαρτία, είναι ότι είναι η γαρίδα στο αγκίστρι. Mm-hmm. Έτσι, έφαγε την ειδονή, άρπαξε το δαιμόνιο. Τσακ, αγκίστρι, σε έχει το δαιμόνιο. Τι σου κάνει μετά, παίρνει σε κατάθλιψη. Η κατάθλιψη τι σου υπαγορεύει μετά, να ξεσκάσω. Παίρνει στην αμαρτία. Η αμαρτία τι σου κάνει, σου μεγαλώνει το κενό. Σου μεγαλώνει το κενό, παίρνει σε μεγαλύτερη κατάθλιψη. Και έχουμε ένα φαύλο κύκλο αμαρτίας. Καταθλίψεως. Που προσπαθεί η ψυχή να αναπαυθεί διαμέσου της αμαρτίας και έχουμε το φαινόμενο που λένε και οι πατέρες της γάτας που λύθει τη λίμα. Μια λίμα που λιμάρουμε σίδερα. Ναι, και ουσιαστικά μετά... Ναι. Τα βόνα λάδι. Έτσι. Και ουσιαστικά μετά από λίγο γλύφει το αίμα της μετά από λίγο. Μέχρι να ψωφίσει. Η αμαρτία, η λίμπα της... Ναι. Κόβεται η γλώσσα, τη γλύφει το αίμα της, όσο γλύφει το αίμα της γλυκαίνεται, τόσο γλύφει τη λίμπα, όσο γλύφει τη λίμπα, τόσο κόβεται η γλώσσα της και στο τέλος έχουμε αυτή το φαύλο κύκλο της αμαρτίας. Στο τέτοιο που ξεκινάει, το ότι δεν έχεις Θεό μέσα σου. Αυτό είναι. Και την αυτοκαταστροφή. Ναι. Στο τέτοιο που είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο να ξεκινήσεις από αυτό το φαύλο κύκλο, με μία εξομολόγηση. Να πας και να κάνεις ένα δικαστήριο στον εαυτό σου, εσύ ο ίδιος, με το πνευματικό, ενώπιον του Θεού, και να πεις, ξέρεις κάτι, ήμαρτο. Και να σου πει ο πνευματικός, ήμαρτες, ησύχασον. Ναι, είναι ξεπερασμένα αυτά τώρα. Είναι ξεπερασμένα αυτά σήμερα. Ναι, μα μέχρι την τρίτη εκπομπή θα τα δούμε όλα. Και πότε ξεπεράστηκαν και πώς ξεπεράστηκαν και πότε εισήλθαν οι αντίστοιχες έννοιες και λογισμοί του ξεπερασμένου και τι έγινε μετά στατιστικά που ξεπεράστηκαν αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και είπε ο Θεός, απαλείψω τον άνθρωπο. Αποφάσισε ο Θεός λοιπόν να εξαλείψει τον άνθρωπο. Ονεποίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους και από ερπετών έως πετινών του ουρανού, ό,τι με τεμελήθην, ότι επίησα αυτού. Απόδοση. Απεφάσισε δε ο Θεός και είπε, θα εξαφανίσω από το πρόσωπο της γης τον άνθρωπο, τον οποίον δημιούργησα και μαζί με αυτόν κάθε όλα, κάθε άλλο ζωντανό όν, από ανθρώπου μέχρι κτίνους, από τα ερπετά της γης έως τα ερπετά του ουρανού, διότι μεταμελήθη που τους δημιούργησα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ανθρωπομορφικό, μια ανθρωπομορφική απόδοση της ψυχολογίας του Θεού. Αποφάσισε, λέει ο Θεός, να εξαφανίσω, λέει, από το πρόσωπο του στον άνθρωπο. Λοιπόν, ο Θεός δεν άλλαξε γνώμη για τον άνθρωπο. Έτσι, γιατί είναι τέλειος. Εξ αρχής, από τότε που δημιούργησε τον Αδάμ, ήξερε τι θα γίνει. Αυτό εδώ μας δείχνει ότι ο Θεός πόσο συχαίνεται το αμάρτημα το σαρκικό. Mm-hmm.
αποφάσισα, λέει, να τους εξαφανίσω εξαιτίας αυτού του αμάρτημα. Αυτό χαρακτηρίζει μια αμαρτία θανάσιμη ημί. Τι σημαίνει θανάσιμη? Σημαίνει ότι πεθαίνει. Πώς πεθαίνει? Βιολογικά, όχι. Πνευματικά. Τι σημαίνει πνευματικός θάνατος? Σημαίνει ότι ο Θεός σε αποστρέφεται και παίρνει το πνεύμα του από σένα. Και πεθαίνει πνευματικά. Μόλις πεθάνεις πνευματικά, είναι θέμα χρόνου να πέσεις μέσα στο βάλτο και στο βούρκο της αμαρτίας. Δηλαδή, ό,τι μας κρατάει αυτή τη στιγμή είναι το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού θέλει καθαρότητα. Που μη μείνει, λέει, το Πνεύμα. Για το είναι αυτό σάρκα. Λοιπόν, Νόε έβρε χάριν εναντίον Κυρίου του Θεού. Ο Νόε λέει, όμως, για την αρετή αυτό απελάμβανε την ευμένεια και την προστασία του Θεού. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τώρα πάλι ότι ο δίκαιος ο άνθρωπος μέσα στο χάος της αμαρτίας απολαμβάνει την ευμένεια και την προστασία του Θεού. Ό,τι είχαμε πει για το σφράγισμα του Θεού. Να το σφράγισμα του Θεού. Είσαι δίκαιος. Ο Θεός για την αρετή σου σε προστατεύει και σε αγαπάει. Είσαστε φίλοι. Ναι. Και δεν σε πειράζει κανένα. Γιατί έχει αυτόν αφεντικό. Και όχι το χάος γύρω σου. Εντάξει, το τονίζω αυτό. Έτσι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που αγωνίζεται, που κάποια στιγμή τον παίρνει από κάπου. Ναι. Και λέει τι θα γίνει με το χάος. Μα το χάος, έξω στον κόσμο, δεν είναι στο χέρι σου να το ξεκαθαρίσει. Θα το ξεκαθαρίσει ο Θεός αυτό. Που είναι ο τεράστιος, ο μέγας, ο παντοδύναμος. Εντάξει, οπότε γιατί να ασχολείσαι με το χάος και να μην ασχολείσαι με το χάος μέσα σου, να καθαρίζει δηλαδή την ψυχή σου και το σπίτι σου κτλ. Και όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει πίστη ότι απολαμβάνεις την ευμένεια και την προστασία του Θεού. Γι' αυτό αγχώνονται και χάνονται ο κόσμος τώρα με αυτά που συμβαίνει. Έτσι, ο Θεός θα τα συμμαζέψει πανεύκολα. Απλά αφήνει προς το παρόν. Σήμερα ενεργοποιήθηκε το χάσμα της αταλάτης. Γιατί άραγε. Από την πολύ αρετή έχει γίνει αυτό. Την πολύ αρετή. Ξεκινάει ο μήνας. Ξεκινάει ο μήνας τώρα ο Πολύτροφος. Και ενεργοποιήθηκε το χάσμα της αταλάτης. Και να δούμε τώρα πώς θα πηγαίνει. Εντάξει. Μια μέρα θα έχουμε πορείες, μια μέρα θα έχουμε πεντάρια. Κοντά στην Αθήνα και θα αναρωτήσω γιατί. Αυτέ δε εγενέσεις Νόε. Νόε άνθρωπος δίκαιος, τέλειος. Όν εν τη γενναία αυτού το Θεό ευηρέστησε Νόε. Απόδοση. Αυτή η δε είναι η ιστορία και τα γεγονότα της εποχής του Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος, τέλειος στην εποχή του. Δια την πίστη και την αρετή αυτού είτε ευάρεστος ενώπιον του Θεού. Θα κάνω και εδώ μια στάση για να αναλύσουμε λίγο το ήταν δίκαιος στην εποχή του. Νόε λέει άνθρωπος δίκαιος τέλειος ον εν τη γενεά αυτού. Ήταν λέει δίκαιος στην εποχή του. Αυτό το εν τη γενεά αυτού θα το δούμε και για τον Αβραάμ, θα το δούμε και για τον Ισαάκ, θα το δούμε και για τον Ιακώβ. Ήταν δίκαιος, λέει, στη γενεά του, δίκαιος στη γενεά του, δίκαιος στη γενεά του. Θα το δούμε και στην Αποκάλυψη. Ότι κάποιοι πρεσβύτεροι κάθε τόσο προσκυνούν και δίνουν τοξολογία στο Θεό μέσα στις πληγές και μέσα στο γάμο της Αποκάλυψης. Λοιπόν, αυτό στη γενεά του. Πάλι θέλω να πω στον κόσμο ότι το κριτήριο της αρετής δεν είναι του δεύτερου αιώνος, παραδείγματος χάρη, των Αγίων ή των Χριστιανών. Καταρχήν οι Χριστιανοί του 3ου αιώνα μετά Χριστό, έτσι, ήταν καλύτεροι από τους μεγαλύτερους ασκητές τώρα. Μάλιστα. Από την εποχή. Οπότε κρινόμαστε βάσει τη γενεά μας. Έτσι. Βάσει εποχής. Αυτό γιατί το λέω. Βάσει εποχής, ναι.
Δεν θα κρυθούμε δηλαδή εμείς τώρα από τον Νοέ ή από δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον Ναι. του 15ου αιώνα. Δεν υπήρχε καν τηλεόραση. Θα κρυθούμε βάσει εποχής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην εποχή μας ο κόσμος δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα όπως παλιά. Εξομολόγηση, θεία κοινωνία και καθαρή ψυχή το καταδύναμη. Αυτό. Μάλιστα. Στο τέτοιο. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι. Γιατί τώρα συγκρίνεσαι ναι. με σατανικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Και όταν συγκρίνεσαι με σατανικές δυνάμεις και σατανικά συστήματα και σατανικούς νόμους, το να κάνεις το σταυρό σου σε δημόσιο μέρος θεωρείται ομολογία πίστεως πλέον. Το να ομολογήσεις τον Χριστό και να πεις είμαι χριστιανός και να μην τρέπεσαι και να μην φοβάσαι θεωρείται ομολογία πίστεως. Το να είσαι καλός άνθρωπος θεωρείται ομολογία πίστεως. Και γι' αυτό και πέφτουν όλοι να σε φάνε. Έτσι. Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι καμία καλή πράξη δεν μένει ατιμόρυτη. Και είναι εξαιτίας αυτού του πράγματος. Είναι εξαιτίας αυτού του πράγματος. Λοιπόν, γιατί έχει μια τάση ο κόσμος να βάζει τον πύχη εκεί ψηλά εκεί πάνω, στον ουρανό, και να πέφτει σε κατάθλιψη ότι δεν μπορώ να κάνω προσοχές, νηστείες, αγρυπνίες, δεν ξέρω εγώ τι, όλα αυτά στον κόσμο, γιατί τον έχουν τρελάνει στους φόρους και στη δουλειά και στο ένα και στο άλλο κτλ. Και σου λέει είμαι άχρηστος, τουλάχιστον να ζήσω τη ζωή μου. Και κάνει κοσμική ζωή. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Έτσι. Yeah. Ένα πράγμα κρατάς. 100 μετράνε. 10 κρατάς. 1000 μετράνε. Στο τέτοιο αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι το κατοστάρι κομποσκήνι του κοσμικού είναι σαν χιλιάρι του μοναχού. Μάλιστα. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν ένα άρετος στην εποχή του και γέννησε ο Νόε τρεις υιούς, το Σιμ, το Χαμ, τον Ιάφε. Απέκτησε λέει τρεις υιούς, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφε. Λοιπόν, εφθάρει δε η γη εναντίον του Θεού και επλήστη η γη αδικίας. Απόδοση. Οι άνθρωποι λέει όμως της εποχής εκείνης είχαν παρεκτραπεί και διεφθαρεί όπως είπαμε και πιο πριν ενώπιον του Θεού και πλημμύρισε η γη από κάθε αδικία, κάθε αδικία. Τα σακτικά φέρνουν κάθε αδικία. Δεν είναι μόνο ένα αμάρτημα, επειδή είναι ειδωλολατρία. Είναι κάθε αδικία. Και είδε Κύριος ο Θεός στη γη ότι είναι κατεφθαρμένη, ότι κατέφθηρε πάσα σάρξη των οδών αυτού επί της γης. Απόδοση. Είδε Κύριος ο Θεός στη γη όπου κατοικούσαν οι άνθρωποι, ότι ήτο αθεραπεύτως διεφθαρμένη, διότι κάθε άνθρωπος είχε παρεκκλίνει από την ευθεία εδώ και πορεύονται το δρόμο της διαφθοράς. Κάθε άνθρωπος. Ναι. Είναι αυτό που σημαίνει τώρα. Έχουν βγει νόμοι. Διαφθοράς τώρα. Τώρα άμα είσαι καλός άνθρωπος τιμωρείσαι. Τη σημερινή ημέρα. Πράγματι. Μόλις τελειώσουν οι καλοί άνθρωποι, θα έρθει όλες τους. Όπως έγινε στο παζάρι του Αβραάμ, στα Σόδομα και τα Γόμορα, που παρακολούσε ο Θεός τον, ο Αβραάμ τον Θεό, να μην καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, γιατί θα υπήρχαν λέει 50 δίκοι. Και του λέει ο Θεός, αν υπήρχαν λέει 50 δίκοι, εντάξει, δεν καταστρέφω καμία πόλη. Και το ξανασκέφτηκε ο Αβραάμ, και παζάρι στο παζάρι, φτάσανε στους 10 και δεν ήταν ούτε 10. Ναι. Και κατέστρεψε. Έβγαλε τους 8 δικαίους έξω την οικογένεια του Λότ και τους άλλους έκαψε. Τους έκαψε. Το ίδιο και εδώ. Επίσης τη λέγη αδικίας. Λοιπόν, είναι κύριε το Θεό στη γη ότι κατοικούσαν οι άνθρωποι, ότι το αθεραπεύσει διεφθαρμένη θέη, ότι άνθρωπος είχε παρεκκλίνει από την στη ανωδό και πορεύονται τον δρόμο της διαφθοράς. Και είπε Κύριος ο Θεός τον Νόε, καιρός παντός ανθρώπου ήκει εναντίον μου, ότι επίστη γη αδικίες επ' αυτών και ειδού εγώ καταφθείρω αυτούς και την γη. Μιλάει ο Θεός και λέει, είπε τότε ο Κύριος
ο Θεός προς τον Νοέ. Το τέλος όλων των ανθρώπων έφτασε, διότι γέμισε η γη από τα σαμαρτίας των και ειδού ότι εγώ θα καταστρέψω αυτούς και τη γη την οποία κατοικούν. Εδώ μιλάει ο ίδιος ο Θεός, δεν έχει έρθει ο Ιησούς Χριστός ακόμα στη γη. Ναι. Μιλάει ο Θεός, ο Νόε, με τον παλαιό των ημερών εδώ και λέει ο Θεός, το τέλος όλων των ανθρώπων έφτασε, διότι γέμισε η γη από τα σαμαρτίας των. Και ειδού ότι εγώ θα καταστρέψω αυτούς και τη γη στην οποία κατοικούν. Εμείς γιατί δεν διαβάζουμε αυτά τώρα, 9 2023. Κάποιοι λένε ότι διαβάζουμε, λέει, εβραϊκή ιστορία και τι μας νοιάζει εβραϊκή ιστορία και κάτι τέτοια. Τα έχετε ακούσει αυτά? Φυσικά, επανειλημμένος. Κάτι φιλόλογοι, κάτι αριστεριστές, κάτι τέτοια. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, ένα αρχέτυπο, ένα προηγούμενο, ένα δεδικασμένο από τον ίδιο τον Θεό. Το τέλος όλων των ανθρώπων έφτασε, διότι γέμισε η γη από τις αμαρτίες του. Τώρα που έχει γεμίσει η γη από τις αμαρτίες μας, λέτε το τέλος των ανθρώπων να μην έρθει? Ότι άλλαξε ο Θεός σχετικό? Ιδού λέει, εγώ θα καταστρέψω αυτού και τη γη στην οποία κατοικούν. Εγώ ίδιος λέει θα τα καταστρέψω. Στο τέτοιο. Λοιπόν, έχουμε τον δημιουργό του σύμπαντος. Έχουμε ένα κόκκο άμμου μέσα στο σύμπαν, που είναι η γη. Μέσα σε αυτό το κόκκο της άμμου κυκλοφορούν κάποια μυρμηγκάκια που λέγονται άνθρωποι, με στολές, με ιδιότητες, με δεν ξέρω εγώ τι. Στο τέτοιο, και ο ένας κοιτάει να φάει τον άλλο και πάει λέγοντας όλη αυτή η διαφθορά στο τέτοιο. Και κάθεται ο Θεός τώρα απ' έξω και απορεί. Τι γίνεται εκεί πέρα? Δηλαδή τους έχω την παλαιά διαθήκη, τους έχω 10 εντολές, τους έχω Νόε, τους έχω Σόδωμα και Γόμορα, τους έχω στείλει τον Υιό μου, έχει σταυρωθεί, έχει κάνει θαύματα, έχει αναστήσει τον Λάζαρο. Έχω κάνει σύσταση της Εκκλησίας, τα μυστήρια της Εκκλησίας για το Αγίου Πνεύματος. Και αυτοί 2.000 χρόνια μετά από όλα αυτά κατάφεραν και ξανά πέσαν στα ίδια. Καταλάβατε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Φυσικά. Αυτά είναι ξεπερασμένα όμως, αλλά δεν πιστεύουμε ότι έγινε ο κατακλυσμός του Νόε. Ναι, λοιπόν, ναι. Τον απέδειξαν κατά λάθος. Το έχετε ακούσει το περιστατικό με κάτι αρχαιολόγους που τον απέδειξαν κατά λάθος στη Μεσοποταμία? Όχι, για πείτε δε. Γιατί φτάβανε πηγάδια, δηλαδή στήλες, στη Μεσοποταμία για να μελετήσουν τα πετρώματα και τα διάφορα, ξέρω εγώ, τα διάφορα, πώς να το πω, ναι, τι διάφορες βαθμίδες μέσα στη γη. Ναι, μελετάνε και ναι, το, το, και το... Ξέρω, ναι, ναι. Και το κλίμα μέσω αυτών των εξκαφών και πάει λέγοντας. Ναι, ναι, πότε έβρεξε, πόσο έβρεξε κτλ. Ναι, αυτό. Ναι. Σε ένα σημείο, τι βρήκανε? Αυτό έγινε κάπου ή το 60 τόσο ή το 80, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν και αποκόμματα από τις εφημερίδες κτλ. Σε ένα σημείο τι βρήκανε στους ποτάμους? Βρίσκουνε πολιτισμό, δηλαδή πιθάρια σημαίνα. Ναι. Αυτή ο πολιτισμό δηλαδή που είχαν την τεχνογνωσία το να ψήσουν το πυλό, παρεμβάλλεται 9 μέτρα άμμος, σκέτη άμμος, και από κάτω άλλο πολιτισμό, κάτω από την άμμο, με πιθάρια άψητα. Πιο αρχαίο πολιτισμό που δεν είχε την τεχνογνωσία ότι άμα ψήσει το πυλό γίνεται διάβροχος και σκληραίνει κτλ. Ναι. Εκεί που βρήκανε τα άψητα τα πιθάρια, βρήκανε και οστά από ζώα όλων των ειδών. Και παρεξενεύτηκαν. Γιατί λένε ότι πώς γίνεται να βρούμε οστά ζώων όλων των ειδών εδώ, και αρχίσαν και σκάβανε γύρω-γύρω, που είχαν πηγάδια, για να πάρουν εικόνα στο τέτοιο, και βρίσκανε
Αυτό και λέει ότι είναι αδύνατο να βρούμε ορθά ελέφαντα μαζί με ένα ορθά τίγρη, μαζί με ένα ορθά καμελοπάρδαλη, μαζί με ένα ορθά αυτό στο ίδιο σημείο. Και σωστά. Κάτι έγινε. Και αρχίζουν να πιάνουν το σενάριο του κατακλυσμού. Ότι έγινε ευθύνη κατακλυσμό, ότι μάζεψε σε εκείνη την κήτη όλα τα ζώα που ήταν ελεύθερα έξω και πνίγηκαν. Έτσι δικαιολογείται τα 9 μέτρα άμμος ξαφνικά, που μηδένισε τον από κάτω πολιτισμό αυτός ο κατακλυσμός και ξαναξεκίνησε ο πολιτισμός πάνω από τα 9 μέτρα άμμο, που είναι η τρίτη γη του ΝΟΕ, το οποίο το θάψανε. Μάλιστα. Ναι. Και είναι η παρένθεση στο τέτοιο. Λοιπόν, και ξεκινάει τώρα εδώ και του δίνει εντολές πώς θα χτίσει εκεί το που θα ξεκινήσει. Και λέει, επισυνάγων ποιήσεις την Κιβωτών και εισπύχεις εντελέσεις αυτήν άνωθεν τη δεύτερα της Κιβωτού ποιήσεις εκπλαγίων, κατάγια, διόροφα και τριόροφα ποιήσεις αυτή. Και ούτω ποιήσεις την Κιβωτό 300 πύχεων το μήκος της Κιβωτού και 50 πύχεων το πλάτος και 30 πύχεων το ύψος αυτή. Ως εξής απόδοση λέει, θα κατασκευάσει την Κιβωτό, το μήκος αυτής θα είναι 300 πύχη, δηλαδή περίπου λέει 156 μέτρα, το πλάτος της 50 πύχη, δηλαδή περίπου 30 μέτρα, δηλαδή 160, φανταστείτε, επί 30. Ναι. Και το ύψος της, 30 πύχη, δηλαδή περίπου 10 μέτρα. Δηλαδή ένα θηρίο τώρα για την εποχή. Φανταστείτε ότι αυτό το θηρίο, το ξύλινο, θα έπρεπε να το φτιάξουμε στο βουνό. Φανταστείτε ότι θα χρειαζόντουσαν χιλιάδες εργάτες, ότι τα πριόνια και τα αυτά της εποχής ήταν όλα ξύλινα. Ήταν δηλαδή ένα άθλον αυτό το πράγμα. Και πήρε γύρω στα 100-130 χρόνια να φτιαχτεί Κιβωτός τότε. Μάλιστα. 130 χρόνια που φτιαχνόταν Κιβωτός του ΝΟΕ, τον ΝΟΕ τον κορόιδευαν. Καταλάβατε. Γιατί έφτιαχνε. Έφτιαχνε ένα υπεροκειάνιο στο βουνό, πολύ γλώμο. Δούλευαν εργάτες, παίρναν το μισθό τους, κορόιδευαν τον ΝΟΕ, που έχει τρελαθεί. Πού το ξέρουμε τώρα εμείς αυτό, ότι κορόιδευαν τον ΝΟΕ, έτσι. Στο τέτοιο. Ότι δεν μπήκε κανένας άλλος μέσα. Ναι. Αν τον πίστευαν τον ΝΟΕ, θα μπαίνανε. Θα μπαίνανε. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, η Κιβωτός, που παρομοιάζουμε και την Παναγία, με Κιβωτό και την Εκκλησία, με Κιβωτό, αυτό είναι η Κιβωτός. Η Εκκλησία του Θεού είναι η Κιβωτός. Έτσι. Ναι. Τα 150 χρόνια είναι όλα τα χρόνια που υπάρχει η Εκκλησία του Θεού πάνω στη γη. Λοιπόν, ο ΝΟΕ βαράει καμπανάκι να μπουν τα ζώα μέσα. Κάποια ζώα θα έρθουν. Άνθρωποι δεν έρχονται. Κάποιοι θα κοροϊδέψουν. Κοροϊδεύουν την Εκκλησία. Κοροϊδεύουν τους προφήτες. Τις προφητείες. Δεν τα κοροϊδεύουν. Φυσικά. Κάποια στιγμή θα έρθει όλο αυτό. Η πόρτα θα έχει κλείσει τότε. Δεν μπορώ να πω στην Εκκλησία, όπως θα δούμε μετά. Θα την έχει κλείσει ο ίδιος ο Θεός απ' έξω. Αυτό συμβαίνει και στην Αποκάλυψη. Γεμίζει κάποια στιγμή ο Θεός το ναό του με καπνό και σφραγίζει. Και δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας. Έρχεται μια ώρα που τελειώνει η μετάνοια και αρχίζει όλο αυτό. Αυτό είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές, ότι ξεκίνησε με το δέλημα της ερημώσεως εστός εν τόπο Αγίο και μετά από 2 μήνες από την εκπομπή ξεκίνησε το Ουκρανικό. Mm-hmm. Που η εξέλιξη τώρα του Ουκρανικού πάει για παγκόσμιο όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Φτιάχνοντας λοιπόν την Κιβωτό εκεί πέρα, αυτά όλα αυτά τα χρόνια που την έφτιαχνε, εκεί έχουμε ακριβώς τα ίδια, είπαμε, με την Εκκλησία αυτή τη στιγμή. Λέει ο Θεός τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν ειδούμε πάγω τον κατακλυσμό είδωρε επί τη γη, καταφθείρε πάσα σάρκα, ενή εστί πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού και όσα εάν ή επί της γης τελευθύσει. Απόδοση. Εγώ δεν θα εξαπολύσω, λέει, τον κατακλυσμό, είδα τα πολλά επάνω στην επιφάνεια της γης, ώστε να καταστραφεί κάθε σάρξ, κάθε τι το οποίο κάτω από τον ουρανό έχει ζωή
όλα όσα υπάρχουν επάνω στη γη, άνθρωποι και φθηνά και τετράποδα και πετάχα του θάνου. Και στήσω τη διαθήκη μου μετά σου. Ξεκινάει εδώ η δεύτερη επαγγελία τη διαθήκη του Θεού. Η πρώτη ήταν με τον Αδάμ. Μάλιστα. Με την Εύα, που λέει ότι το σπέρμα σου θα φέρει την αποκατάσταση. Και λέει και στήσω τη διαθήκη μου μετά σου. Η σελέψη δε εις την κυβωτών σύ και η ίσου και η γυνή σου και η γυναίκες των μειών μετά σου. Απόδοση. Εσύ όμως για την αρετή σου θα σωθείς, θα εισέλθεις την κυβωτό σύ και τα παιδιά σου και η γυναίκα σου και οι γυναίκες των παιδιών σου μαζί με εσένα. Και από πάντων των κτηνών και από πάντων των ερπετών και από πάντων των θηρίων και από πάσης σαρκός, δύο, από πάντων εις άξης εις την κυβωτό να τρέφεις μετά σε αυτού άσεν και θύλι έσονται. Και θα πάρεις μαζί σου από όλα τα κτίνη και από όλα τα ρεπετά και από όλα τα θηρία και από κάθε είδος που ζει στη γη κατά ζεύγη, θα τα εισαγάγεις στην κυβωτό ώστε μαζί με εσέ να σωθούν και εσύ θα έχεις την κροτίδα της διατροφής των. Κάθε ζεύγος ζώων θα αποτελείται από αρσενικό και εθυλικό. Από πάντων των ορναίων των πετεινών καταγένος και από πάντων των πτηνών καταγένος και από πάντων ρεπετών των ρεπόντων επί της γης καταγένος αυτών, δύο-δύο. Από πάντων εισελέπτονται προσέ, τρέφεστε με τα σου άρσεν και τίγη. Απόδοση. Θα πάρει μαζί σου από όλα τα είδη των πτηνών, των μικρών και των μεγάλων, και από όλα τα ερπετά που έρπουν στην γη κατά το γένος αυτών, ζεύγος, άρσεν και θύλη, από όλα αυτά θα εισέλθουν ή στην κυβωτών, δια να διασωθούν και να τραφούν μαζί σου. Σύ δε λήψε αυτό από πάντων των βρωμάτων, αέδεστε και συνάξει προς εαυτόν και έστε εσύ και εκείνη σφαγή. Απόδοση. Σύ δε θα πάρει ακόμη μαζί σου από όλα τα είδη των τροφών, τα οποία στρώγεται, και θα τα συγκεντρώσει για τον εαυτό σου. Ακόμη δεν θα μεριμνήσεις και τη διατροφή των ζώων, ώστε εσύ και εκείνα να έχουν τροφάς κατά το διάστημα του κατακλυσμού. Και επίησε Νόε πάντα ως ενετήνα το αυτό Κύριος ο Θεός, ούτως επίησε. Απόδοση, ο Νόε εξετέλεσε με ακρίβεια όλα όσα διέταξε ο Κύριος ο Θεός, έπραξεν όπως εκείνος είχε διατάξει. Mm-hmm. Και εδώ κλείνει. Αφού πήρε όλα τα ζώα μέσα στην κυβωτό, ετοιμάζεται ο κατακλυσμός. Και κλείνει άλλη μια μικρή ενότητα. Ωραία. Και προχωράμε στην επόμενη ενότητα, που είναι η Διαθήκη του Θεού στον Νόε. Και είπε Κύριος ο Θεός προς Νόε, «Είσαι εσύ και πας ο οίκος σου εις την κυβωτόν, ότι σε είδον δίκαιον εναντίον μου εν τη γενιά τάφ. Απόδοση. Τότε είπε Κύριος ο Θεός προς τον Νόε, είσαι εσύ και όλη η οικογένειά σου κυβωτών, διότι μόνο εσένα μέσα εις τη γενιά αυτή βρήκα πιστό και ενάρετο ενώπιόν μου. Από δε των κτηνών των καθαρών εισάγαγε προς 7-7, άρσεν και θύλι, από δε των κτηνών των μη καθαρών 2-2, άρσεν και θύλι. Απόδοση. Από τα ζώα τα καθαρά εισάγαγε την κυβωτών, ανά 7 ζεύγη άρσεν και θύλι, από δε τα κτίνη τα μη καθαρά ανά 2 ζεύγη άρσεν και θύλι. Αυτό που έλεγε στο προηγούμενο 2-2. Και από των πετινών του ουρανού των καθαρών 7-7 άρσεν και θύλι, και από πάντων των πετινών των μη καθαρών 2-2 άρσεν και θύλι. Διαθρέψα σπέρμα επί πάσα τη γη. Θα αναλογιστείτε γιατί τα διαβάζουμε αυτά, θα σας πω σε λίγο υπομονή. Mm-hmm. Επίσης από τα φτηνά του ουρανού τα καθαρά ανά 7 ζεύγη άρσεν και θύλι και από όλα τα φτηνά τα μη καθαρά ανά 2 ζεύγη άρσεν και θύλι. Έχουμε μία επανάληψη, λίγο ας το πούμε βαρετή. Άρσεν και θύλι, άρσεν και θύλι, άρσεν και θύλι. Ναι, παιδιά. Ναι. Ώστε να διατραφούν και να σωθούν από τον κατακλυσμό και να πολλαπλασιαστούν κατόπιν της όλη τη γη. Ο Θεός θέλει να πολλαπλασιαστούν. Έτσι, άρχισαν και θέλει. Ναι. Έτη γάρι ημερών, 7 εγώ, επάγω η ετών, επί τη γη, 40 ημέρας και 40 νύχτας και εξαλείψω παν ανάστημα ο επίσης από προσώπου πάσης της γης. Απόδοση. Κάμε σύντομα τούτο, διότι μετά από 7 ημέρας,
θα εξαπολύσω κατακλυσμών εις ολόκληρον την γη επί τεσσεράκοντα ημερονύκτια και θα εξαφανίσω από το πρόσωπο της γης ανθρώπους και ζώα τα οποία είχα δημιουργήσει. Και επίησε Νόε πάντα όσα ενεπίλατο αυτό, Κύριος ο Θεός. Και εξετέλεσε ο Νόε όσα διέταξε και υπέδειξε εν αυτόν, Κύριος ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός εδώ τώρα? Δημιουργεί ένα μικρό κόσμο. Ένα μικρό κόσμο. Ένα αρέ των ανθρώπων και ζώων, μια μαγιά, για να φτιάξει τον καινούριο κόσμο. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? The Great Reset. Του Θεού όμως. Το φύσικο στην εποχή μας. Είναι αυτός. Ναι. Εξ αρχής θυμίζει το Θεό. Ήθελε να γίνει Θεός και έπεσε. Ετών 600 και ο κατακλυσμός του ύδατος εγίνεται επί της γης. Ο δε Νόε ήταν 600 ετών τότε που έγινε ο κατακλυσμός εις τη γη. Γι' αυτό ξέρουμε, ήταν 550 πριν που μίλησε με τον Θεό και έγινε 600, του πήρε δηλαδή γύρω στα 150 χρόνια να φτιάξει την κυβωτό. Εισήλθε δε Νόε και η αυτού και η γυνή αυτού και η γυναίκη των νιών αυτού με τα αυτού στην κυβωτό δια το είδον του κατακλυσμού. Απόδοση. Εισήλθε σύμφωνα με τη διαταγή του Θεού εις την κυβωτόν αυτός και μαζί με αυτόν τα παιδιά του και η γυναίκα του και οι γυναίκες των παιδιών του δια να σωθούν από τα ύδατα του κατακλυσμού. Δύο-δύο εισήλθαν προς Νόε στην κυβωτόν, Άρσεν και Θήλη, κατά εν ετήλατο Θεός τον Νόε. Απόδοση. Εισήλθαν μαζί με τον Νόε στην κυβωτόν, κατά ζεύγη, αρσενικών και θηλυκών, όπως είχε διατάξει ο Θεός. Ο Θεός διατάζει αρσενικών και θηλυκών. Και γίνεται μετά τα 7 ημέρας και το ύδρο του κατακλυσμού γίνεται επί της γης. Απόδοση. 7 δε ημέρας μετά την είσοδο αυτών εξεχήθηκαν τα ύδρα του κατακλυσμού επάνω στη γη. Εν το 600ο έτη τη ζωή του Νόε, του δευτέρου μηνός, 7η και η κάδη του μηνός, τη ημέρα ταύτη εράγησαν πάσα επιγέ τη Αβύσσου και οι καταράκτε του ουρανού είναι όχθησαν. Απόδοση. Κατά το 600ο έτο τη ηλικία του Νόε, οι στα 22 του δευτέρου μηνό διεράγησαν όλε επιγέ των υπογείων υδάτων και των θαλασσών. Και ίνιξαν οι καταράκτες του ουρανού της καταρακτώδης βροχάς. Έχουμε δύο διαστάσεις του κατακλυσμού. Μία υπόγεια να αναβλύζουν νερά. Φαντάζεστε πόσο τρομακτικό είναι. Ναι. Να αρχίζουν οι θάλασσες να ξεφυλίζουν και οι ποτάμοι και τα ποτάμια και οι λίμνες να αναβλύζουν από κάτω. Διεράγησαν, λέει, όλη επιγέ των υπογείων υδάτων και των θαλασσών και παράλληλα να βρέχει καταρακτοδός από πάνω. Και γίνεται η ετός επί της γης 400 ημέρες και 400 νύχτας. Έβρεχε, λέει, συνεχώς επί 400 ημερονύχτες στη γη. Εν τη μέρα ταύτη εισήλθε Νόε, Σιμ, Καμ, Ιάφετ, Ιη Νόε και η γηνή Νόε και οι τρεις γυναίκες των ιών αυτού με ταυτή στην κυβωτό. Απόδοση. Κατά την ημέρα αυτήν, όπως είχε διατάξει ο Θεός, εισήλθεν εις την κυβωτόν ο Νόε και τα παιδιά του, ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ, η γυναίκα του Νόε και οι τρεις γυναίκες των παιδιών του. Εισήλθαν προς Νόε στην κυβωτόν 2-2, Άρσεν και Θήλη, από πάση σαρκός, ενώ εις την πνεύμα ζωής. Απόδοση. Κατά ζεύγη, άρενα και θήλαια, εισήλθον μαζί με τον έφη κυβωτών κάθε ζωντανόν της ξηράς. Και τα εισφορευόμενα Άρσεν και Θήλη, βλέπετε την πλεισμονή του Άρσεν και Θήλη. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Το βλέπετε. Σαν να ήξερε τώρα ο Θεός, σαν να ήξερε ο Θεός ότι κάτι θα γίνει στο μέλλον με τα αρσενικά και τα θηλυκά. Ναι. Ναι. Και θα έχουμε πολλά, πώς θα λένε, εκτοχές. Πολλά φύλλα. Ναι. Ε? Θα μας προκύψουν εκτοχές διάφορες. Ναι, ναι, ακριβώς. Ενώ εδώ έχουμε διαταγή, άρσεν και θήλη.
Γιατί για πολλά μεσαιασμό, όχι για αγορά. Όχι για αγορά. Ναι. Δεν θα έρθουν από αλλού εξωγήινοι να αγοράσουν τα παιδιά που κάνουν τα άρενα και τα θύλια. Πολλαπλασιάζονται. Μεταξύ τους θα κάνουν. Ναι. Οι άλλοι τα αγοράζουν. Σωστά. Έτσι. Τα εισελθόντα εισικυβωτών ζώα ήσαν από όλα τα είδη. Ασθενικά και θηλυκά. Να το πάλι. 7,16. Όπως είχε Δεν το πετούν ΟΕ να φέρει ασθενικά και ασθενικά, ούτε θηλυκά και θηλυκά. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να τα πετούν. Έτσι. Γιατί δεν θα μπορούσε μετά να τους πει αυξάνεστε και πληθύνεστε. Αυτό είναι το ΟΕ. Ναι. Σας είπα. Το τέτοιο. Ακριβώς. Και αφού τα πάντα εισφαλίστησαν εις την Κιβωτών, έκλεισε ο ίδιος ο Θεός απ' έξω την πόρτα. Μάλιστα. Και τη σφράγισε. Και όπως λέγει στην Αποκάλυψη, ό,τι κλείσω εγώ δεν ανοίγει και ό,τι ανοίξω εγώ δεν κλείνει. Περί των δύο φύλων, τώρα που θα είχαμε το μπέρδεμα στην εποχή μας με τα φύλλα, έχουμε από τον προφήτη Δανίλη που είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές, κεφάλαιο 7, στίχος 25, το αντίχριστο πνεύμα και τον αντίχριστο τον ίδιο που θα διαστρέψει τη φύση των ανθρώπων και τη φύση της φύσεως. Θα γίνουν τα πράγματα παραφύση. Και αυτό το χωρίο είναι ένα χωρίο που έλεγε «Και λόγος προς τον ύψιστον λαλήσει και τους Αγίους υψίστου παλαιώσει και υπονοήσει του αλλοιώσε καιρούς και νόμων ο Αντίχριστος». Λέει «Λόγους προς τον ύψιστον λαλήσει». Θα πει βλασφημίες στο Θεό και τους Αγίους υψίστου, δηλαδή εκτός από τους Αγίους Εκκλησίας, εννοεί και τους Χριστιανούς. Γιατί η Αποκάλυψη τελειώνει «Η χάρη του Κυρίου ημών Χριστού με τα πάντων των Αγίων. Αμήν». Η χάρη του Κυρίου να είναι με τα πάντων των Αγίων. Τι σημαίνει αυτό? Σε όλους τους Χριστιανούς. Όχι ότι θα πρέπει να γίνεις Άγιος για να έχεις τη χάρη του Θεού. Μάλιστα. Στο τέτοιο και λέει τους Αγίους υψίστου, προσέξτε το ρήμα, παλαιώσει. Τι μου είπατε πριν, ότι αυτά είναι ξεπερασμένα, επαλαιωμένα. Ακριβώς. Ο Αντίχριστος θα την παλαιώσει. Θα γίνουμε σκοταδιστές, θα γίνουμε χριστιανοταλιμπάν, θα είμαστε επαλαιωμένοι άνθρωποι εμείς που πιστεύουμε στο Θεό. Στο και υπονοήσει του αλλοιώσε καιρούς και νόμων. Θα αλλοιώσει, λέει, εποχές, καιρούς και νόμο και νόμους. Έχουν αλλάξει όλοι οι νόμοι και έχουν γίνει αντίχριστοι όλοι οι νόμοι. Εννοείται. Και αυτό είναι το κεφάλαιο 7, Δανίη, 25 στίχο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Μία μετάβαση στη συνέχεια του κεφαλαίου εδώ πέρα, που έχουμε τον κατακλυσμό. Και γίνεται ο κατακλυσμός 40 ημέρας και 40 νύχτας επί της γης και επεπλήθη το είδωρ και επήρε την Κιβωτό και υψώθη από της γης. Απόδοση. Ο κατακλυσμός γίνεται επί 40 κατά συνέχεια μερονύχτια εις τη γη και πληθύθη πάρα πολύ το νερό επάνω εις την γη, ανεσήκωσε την Κιβωτό στην επιφάνειά του και την ύψωσε επάνω από τη γη. Και επεκράτη το είδωρ και πληθύνεται το σφόδρα επί της γης και επεφέρεται Κιβωτός επάνω του ύδατος. Απόδοση. Και κυριάρχει συνεχώς το είδωρ και πληθύνεται το όλο ένα και περισσότερο επάνω στη γη, η δε Κιβωτός εφέρετο πάνω στα ύδατα. Το δε είδωρ επεκράτη σφόδρα-σφόδρα επί της γης και κάλυψε πάντα τα όρετα υψηλά, άιν υποκάτω του ουρανού. Απόδοση. Και εξογκώθη ακόμη περισσότερο το είδωρ και υπερπληθύνθη και σκέπασε όλα τα όρη τα υψηλά όσα υπήρχαν κάτω από τον ουρανό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είχε πάει πάνω από το Everest το είδωρ. Ναι. 5 και 10 πύχη υπεράνω υψώθη το είδωρ και επεκάλυψε πάντα τα όρη τα υψηλά. 15 λέει πύχη επάνω από τα υψηλότερα όρη υψώθη το είδωρ και σκέπασε εξ ολοκλήρου
αυτά βάσει των τύχεων πριν από έτσι ένα χοντρικό υπολογισμό, μιλάμε για 10 μέτρα πάνω από την κορφή του Everest. Ναι. Το νερό. Ίσα-ίσα δηλαδή. Ναι, 10 ναι. μέτρα πάνω από την κορφή. Όχι ναι. παραπάνω. Και απέθανε πάσα σαρ κινούμενη επί της γης, των πετεινών και των κτηνών και των θηρίων και πανερπετών κινούμενων επί της γης και πας άνθρωπο. Απόδοση. Επνίγει δε και απέθανε μέσα στα ύδατα του κατακλυσμού κάθε ζωική ύπαρξη της γης, τα πτηνά του ουρανού και τα κτίνη και τα θηρία και τα ερπετά που σύρονται εις τη γη και κάθε